Τώρα θα θέλω να κοιτάς κάτω. Ευχαριστώ. Τώρα στρέφεις το κεφάλι σου είτε δεξιά είτε αριστερά, προφίλ. Ξέχνω. Εδώ τραβάς όλο. Σου πάει. Πώς ήταν το μέρος που είχα γίνει? Το μέρος πολύ ωραίο και το μαλλί μου πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε ολοκληρώσει την προετοιμασία της δότρης και της λήπτριας χώρας για τον Δημήτρη, κάνοντας ένα συνολικό κούρεμα, ούτως ώστε από τη μία να έχουμε εκτεθειμένη τη δότρια περιοχή, η οποία είναι πολύ πλούσια, όπως βλέπουμε, αλλά ταυτοχρόνως να έχουμε πλήρως ορατή και τη λήπτρια περιοχή. Φαίνεται αυτό που είπαμε και στο αρχικό consultation. Δηλαδή, έχουμε με τα ορατάκια ένα στους κροτάφους, που τα βλέπεις και εσύ. Έχουμε όμως και περιοχές οι οποίες τείνουν να αραιώσουν και τώρα πλέον είναι ορατές, όπου πάνε να ενωθούν στο κέντρο και να αφήσουν το τσουλούφι που λέγαμε αρχικά. Ναι, ναι. Επειδή η περιοχή είναι πάρα πολύ πυκνή, αλλά και όπως είπες και εσύ, θες να έχεις την επιλογή να κουρεύεσαι κοντά μετά, θα πάμε πολύ αραιά στην εξαγωγή και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ωραία. Η σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE είναι μια πραγματικά ελάχιστη επεμβατική διαδικασία. Το γεγονός ότι παίρνουμε μεμονωμένα τριχοθυλάκια και τα μεταφυτεύουμε στην πάσχουσα περιοχή με μικροεργαλεία διαμέτρου μικρότερης του ενός χιλιοστού μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε την όλη διαδικασία μόνο με τοπική αναισθησία. Για να σταθεροποιήσουμε τα τριχοθυλάκια στη θέση τους, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη υγρή τεχνική. Η υγρή τεχνική συνίσταται στην έγχυση διαλύματος φυσιολογικού ορού με αδρεναλίνη στο χώριο, ούτως ώστε να σκληραίνει το δέρμα και να ορθώνεται η τρίχα, να αυξάνει τη γωνία φύτρωσης. Κατά τον τρόπο αυτό μπορούμε να κάνουμε καλύτερη εξαγωγή σε πιο σταθερό περιβάλλον. Δημήτρη, παρότι χρησιμοποιούμε εργαλείο μικρής διαμέτρου, 0,8 χιλιοστών, εξάγουμε άρεστα τριχοθυλάκια, γιατί είναι πάρα πολύ καλή η δότριά σου βέβαια. Ναι, αυτή τη στιγμή τα ταξινομώ σύμφωνα με το πόσες τρίχες έχει το κάθε τριχοθυλάκι. Εδώ είναι τα τριχοθυλάκια με τη μία τρίχα, εδώ είναι με δύο τρίχες το καθένα, εδώ είναι με τρεις και εδώ με τέσσερις. Δημήτρη, έχουμε σχεδιάσει την πιο συντηρητική γραμμή και η κάτω η γραμμή είναι στα 7 εκατοστά, λίγο πιο νεανική, λίγο πιο επιθετική. Επειδή έχεις μια πάρα πολύ πλούσια δότρια περιοχή και επειδή μου υποσχέθηκες ότι θα είσαι καλό παιδί και θα κάνεις συντηρητική αγωγή, μπορούμε να πάμε στην πιο επιθετική γραμμή. Άρα, είναι δηλαδή διαχειρίσιμη, πιο χαμηλή γραμμή. Θα ενισχύσουμε όμως λίγο την τριχοφία από κάτω και θα ενισχύσουμε και την ένωση. Η ένωση πρέπει να ενώνεται και με το πλάι με τις παρέες και το μουστάκι με τα γένια. Εντάξει. Τώρα, επειδή έχουμε κάποια μικρά κενά που είχαμε συζητήσει εδώ στη Φαβορίτα και στην Παρία, αυτά θα πάμε και θα τα καλύψουμε, θα τα ενισχύσουμε.